Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα αρκετά σημαντικό θέμα και μάλιστα το έχουμε θίξει αρκετές φορές σε αυτό το κανάλι και είναι η αγορά των μεταχειρισμένων. Έχω κάνει ολόκληρα βίντεο με υπολογιστές που έχω κατασκευάσει από μεταχειρισμένα κομμάτια. Μου έχετε κάνει κάποιες ερωτήσεις στην κοινότητα στο YouTube που είχα κάνει ένα post να μου κάνετε εκεί πέρα τις απορίες σας. Και επειδή ασχολούμαι εγώ από το 2013, δηλαδή ασχολούμαι τα τελευταία 7 χρόνια με τα μεταχειρισμένα, πιστεύω έχω κάποιες γνώσεις και ίσως μπορώ να σας βοηθήσω. Πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο αν αξίζει τελικά να ασχοληθούμε με τα χειρισμένα. Να δούμε τις απορίες σας και να πω και εγώ τις εμπειρίες μου. Πριν όμως απαντήσουμε σε αυτό εδώ το ερώτημα, να δούμε το μήνυμα του χορηγού για αυτό εδώ το βίντεο. Το Good Offer 24, που εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε κλειδιά για να κάνουμε τα Windows μας γνήσια σε πάρα πολύ καλή τιμή. Πατάτε το link που έχω κάτω στην περιγραφή, στη συνέχεια πατάτε Buy Now και στο καλάθι σας βάζετε τον κωδικό Just20 για να πάρετε ακόμα έκπτωση για ακόμα καλύτερη τιμή. Τέλος, τον κωδικό που θα σας στείλουν μέσω email, πάτε στα Windows, πατάτε μια επικόλυση και έχετε ενεργοποιημένα Windows. Ας περάσουμε στο βίντεο. Μεταχειρισμένα λοιπόν, έτσι, ένα θέμα σημαντικό θα έλεγα, ειδικότερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε πάρα πολύ, που η αγορά καινούριων πραγμάτων σε πολλές περιπτώσεις είναι και αρκετά δύσκολη. Γιατί όμως να ασχοληθούμε με τα χειρισμένα? Πριν να πούμε τα αρνητικά και τα θετικά, θα σας πω πρώτα τα αρνητικά να φύγουν από τη μέση και μετά θα πούμε τα αρνητικά. Να δούμε πού μπορούμε να βρούμε αρχικά μεταχειρισμένα. Εγώ αγοράζω από 3 διαφορετικά site. Αγοράζω από το eBay, αγοράζω από το Facebook το Marketplace και από το Insomnia. Αυτά τα 3 site υπάρχουν, φυσικά υπάρχει και το Card, μπορεί να δείτε και σε κάποιες μικρές αγγελίες, κάποια χρυσή ευκαιρία, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά στα site που ασχολούμαι εγώ είναι αυτά τα 3 που είπα. Ποιο από τα 3 λοιπόν είναι το πιο σίγουρο, είναι μία από τις ερωτήσεις που έχετε κάνει. Ποιο είναι το πιο έμπιστο site? Παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο έμπιστο site. Όταν μιλάμε για μεταχειρισμένα πράγματα, δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση. Ένα θετικό στο οποίο μπορεί να το κάνει έτσι λίγο πιο έμπιστο είναι στο eBay ότι κάνουμε αγορές με PayPal. Στην περίπτωση που παραγγείλουμε κάτι και δεν μας έρθει αυτό που παραγγείλαμε, εκεί πέρα ίσως μέσω του PayPal καταφέρουμε και πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Αν μας έρθει όμως χαλασμένο, δεν μου έχει τύχει ποτέ στις 10-20 αγγελίες που έχω αγοράσει τέλος πάντων πράγματα από το eBay, δεν μου έχει έρθει ποτέ κάτι χαλασμένο. Πάντα μου ερχόντουσαν έτσι όπως τα περιέγραφε ο πολίτης, οπότε δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι όμως ότι εκεί πέρα θα είναι δύσκολο να αποδείξουμε αν είναι χαλασμένο ή όχι. Αν το παραλάβαμε ή το χαλάσαμε εμείς για την ακρίβεια, οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Οπότε γενικότερα κάποιο 100% έμπιστο site δεν υπάρχει, μην το ψάχνετε δηλαδή, αυτό δεν πρόκειται να το βρείτε. Ας περάσουμε στα αρνητικά και έχω εδώ και ένα σκονάκι με κάποια bullet που έχω κάνει. Το πρώτο αρνητικό είναι οι παράλογες τιμές. Γενικότερα στα μεταχειρισμένα πιστεύετε ότι θα γλιτώσουμε πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι όμως έτσι, αυτό είναι τις ελάχιστες φορές που θα συμβεί να γλιτώσουμε όντως χρήματα. Πολλές φορές οι τιμές που ζητάνε αυτοί που τα πουλάνε είναι πραγματικά παράλογες. Υπάρχουν κάποιοι τύποι εκεί έξω που πιστεύουν ότι επειδή αγόρασαν έναν υπολογιστή πριν 10 χρόνια 1000 ευρώ, ότι σήμερα για παράδειγμα θα στοιχίζει 400-500 ευρώ. Με 400-500 ευρώ σήμερα αγοράζουμε ένα καινούριο σύστημα που στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι και καλύτερο από αυτό που πουλάει ο εκάστοτε τύπος, τέλος πάντων, μεταχειρισμένο. Οπότε ναι, δεν είναι πάντα τόσο καλές οι τιμές όσο φαίνονται ή όσο θέλουν να νομίζουν κάποιοι, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή εκεί πέρα. Το δεύτερο αρνητικό είναι η άγνωστη κατάσταση. Γενικότερα για οι εμπειρίες που έχω εγώ και θα μιλήσω σήμερα αφορούν τα ηλεκτρονικά. Δεν θα μιλήσω για ρούχα, δεν θα μιλήσω για παπούτσια, δεν θα μιλήσω για σπίτια. Θα μιλήσω για ηλεκτρονικά γιατί με αυτά έχω ασχοληθεί και πιστεύω είναι το πιο δύσκολο είδος να ασχοληθεί κάποιος η αγορά των ηλεκτρονικών, γιατί δεν φαίνονται τα προβλήματα, δεν φαίνεται ο χειρισμός που έχει γίνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Π.χ. πουλάω εγώ μια κάρτα γραφικών. Την έχω μουρλάνει στο overclock, δεν την είχα να έχει καλή ψήξη μέσα στο κουτί, μπορεί να έκανα και mine και να δούλευε 100% 24 ώρες το 24ωρο. Παρ' όλα αυτά πριν την πουλήσω, της αλλάζω μια πάστα για να πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες, τις ρίχνω ένα καλό καθάρισμα
και την πουλάω σαν καινούρια, ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ότι την είχα σε ένα τρίτο τέταρτο σύστημα και στην ουσία δεν δούλευε και απλά κάθεται και την πουλάω. Εσείς όταν θα πιάσετε την κάρτα γραφικών στα χέρια σας, δεν μιλάω καν τώρα να την αγοράσετε απομακρυσμένα, και στα χέρια σας να την πιάσετε και σε έναν υπολογιστή μέσα να την βάλετε να την δοκιμάσετε, θα δείτε ότι λειτουργεί κανονικά, ότι έχει normal θερμοκρασίες, οπότε θα πείτε μια χαρά. Γενικότερα στα ηλεκτρονικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πραγματική κατάσταση, πόσο έχει δουλέψει και τι έχει δουλέψει και τι έχει κάνει με ένα εκάστοτε πράγμα, είτε αυτό είναι κάρτα γραφικών, είτε ένα επεξεργαστής, είναι οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Οπότε ό,τι και έλεγχο να κάνουμε, την πραγματική κατάσταση αν δεν μας την πει ο πολιτής, εμείς δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε. Οπότε και σε μια ερώτηση που θα δούμε και στη συνέχεια, πώς μπορώ να καταλάβω αν ένα πράγμα αξίζει, αν είναι καλό ή όχι, πραγματικά δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αν δεν σου κάνει κάποιο πρόβλημα, π.χ. να σου ανεβάζει θερμοκρασίες κάρτα γραφικών, να σου κάνει φριζαρίσματα, λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο για την κάρτα γραφικών, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν είναι σαν ένα μηχανάκι που π.χ. θα το ακούς αν το μοτέρ του δεν δουλεύει καλά, ή αν έχει γρατζουνιές, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Στα ηλεκτρονικά είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο και είναι πολύ δύσκολο να τα ελέγξουμε. Επόμενο αρνητικό που έχω σημειώσει εδώ πέρα, θέλουν γνώσεις. Τα μεταχειρισμένα παιδιά θέλουν γνώσεις σε βάθος κυρίως. Δεν είναι κάτι που μπορούν να ασχοληθούν όλοι. Έναν υπολογιστή πλέον σήμερα είναι πολύ εύκολο να τον φτιάξεις. Μπαίνεις στο ίντερνετ, βρίσκεις μια λίστα, θα σου πει παίρνεις αυτή τη μητρική, αυτόν τον επεξεργαστή, αυτές τις RAM, αυτόν τον SSD, τα πετάς όλα μέσα, δουλεύουν. Στα μεταχειρισμένα δεν είναι έτσι. Ειδικότερα αν δεν πάρετε κάποιο έτοιμο set, που να ξέρετε ότι αν πάρετε έναν έτοιμο υπολογιστή, λογικά το βάζετε στην πρίζα, δουλεύει. Αν όμως θέλετε να ψάξετε ξεχωριστά πράγματα, γιατί ίσως έτσι μπορεί να βρείτε και κάποιες ευκαιρίες, κάποιες καλύτερες τιμές για να καταφέρετε να μειώσετε κι άλλο το κόστος, πρέπει να γνωρίζετε ποιες μητρικές ταιριάζουν με ποιους επεξεργαστές, ποιες μνήμες, και γενικότερα θέλει αρκετές γνώσεις το μεταχειρισμένο. Δεν είναι απλά ακολουθάω 1, 2, 3 βήματα και προχωράω. Οπότε σίγουρα δεν είναι για όλους. Πολύ χρόνο και ψάξιμο το επόμενο αρνητικό, και είμαστε ήδη στο τέταρτο. Ναι, έχουμε φτάσει ήδη στο τέταρτο. Όπως είπα πριν, μπαίνετε στο ίντερνετ, βρίσκετε μια λίστα με πράγματα, τα αγοράζετε, τα βάζετε εκεί στο καλάθι σας από ένα μαγαζί και σας τα στέλνουν σπίτι σας και τελειώσατε εκεί πέρα. Στα μεταχειρισμένα, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου έτσι. Τα μεταχειρισμένα πρέπει να ρίξετε σκάψιμο, πρέπει να έχετε υπομονή και δεν πρέπει να βιάζεστε. Γενικότερα εγώ όταν ψάχνω να αγοράσω κάτι μπορεί να δω και 100 σελίδες με 10 αγγελίες κάθε σελίδα. Για να αγοράσω δηλαδή τον υπολογιστή με τα 50 ευρώ που είχα δείξει και σε ένα βίντεο, παίζει να είδα και 1500 αγγελίες. Πέρναγα σελίδες, άνοιγα αγγελίες, άνοιγα και άλλες αγγελίες. Και προσέξτε, εμένα θα μου πήρε σχετικά λίγο χρόνο σε σχέση με κάποιον που μπαίνει τώρα στο παιχνίδι. Γιατί κάποιος που μπαίνει τώρα στο παιχνίδι θα πρέπει να ανοίγει πολύ περισσότερες αγγελίες από μένα. Εγώ από τους τίτλους πλέον έχω καταλάβει τι θέλω και τι δεν θέλω. Κάποιος άλλος όμως ίσως θα πρέπει να ψάξει περισσότερο. Οπότε είναι μια αρκετά χρονοβόρη και επίπονη ίσως διαδικασία που δεν γίνεται να ασχοληθούν όλοι. Συνεχίζουμε. Μέχρι τώρα πολύ καλά πάνε τα μεταχειρισμένα. Απάτες. Ένα πολύ hot θέμα. Τι κάνουμε με τις απάτες? Υπάρχουν απάτες εκεί έξω? Φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλές απάτες εκεί έξω. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση για να τις αποφύγουμε? Αρχικά, αν δείτε κάποια αγγελία που να είναι υπερβολικά χαμηλή η τιμή, οι φωτογραφίες να μην φαίνονται πραγματικές, να μην δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες ο πολιτής, ίσως είναι μια απάτη. Δεν είναι πάντα. Κάποιοι για παράδειγμα βαριούνται να γράψουν περιγραφές, βαριούνται να βγάλουν φωτογραφίες και απλά πετάνε μια φωτογραφία από το Google. Ή μπορεί να έχουν ανάγκη τα χρήματα και να βάζουν πάρα πολύ χαμηλά την τιμή. Αλλά πιστέψτε με, ότι γυαλίζει δεν είναι χρυσός εκεί έξω, και υπάρχουν πάρα πολλοί που απλά το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να βγάλουν χρήματα. Δεν τους νοιάζει αν εσείς απογοητευτείτε, αν εσείς πάρετε ένα χαλασμένο προϊόν, αν το οτιδήποτε. Κοιτάνε να βγάλουν τα χρήματά τους. Οπότε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις απάτες? Αρχικά, ό,τι αγγελία και να βλέπετε, θα μπαίνετε με την υπόθεση στο μυαλό σας, με την υποψία ότι δεν είναι και όλα τέλεια. Μπορεί να θέλει να με εξαπατήσει, να είναι χαλασμένο. Ας κρατάμε μια πισινή, δεν πειράζει. Δεν λέω εγώ να είστε αγενείς με αυτόν που θα μιλήσετε σε καμία περίπτωση, αλλά ζητήστε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε. Για παράδειγμα,
μια ερώτηση που μπορείτε να κάνετε, γιατί το πουλάς. Είναι η πιο ηλίθια ερώτηση που μπορείς να κάνεις στο μεταχειρισμένο, γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει το οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, ίσως κάτι μπορεί να καταλάβεις. Ζητάτε πραγματικές φωτογραφίες και όχι φωτογραφίες από την Google. Αν σας αρνηθεί να σας στείλει φωτογραφίες, καλύτερα να το αφήσετε, 99% μιλάμε για απάτη. Ζητάτε κάποιο τηλέφωνο για να μιλήσετε μαζί του, να δείτε εκεί πέρα πώς είναι η όλη κατάσταση. Αν δεν μπορείτε να το ελέγξετε από κοντά, που και να το κάνετε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, μπορείτε να ζητήσετε για παράδειγμα, αν είναι κάποια κάρτα γραφικών, να τη βάλει σε έναν υπολογιστή και να κάνετε ένα team viewer. Κάτι όμως που δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά υπάρχουν έτσι κάποια κολπάκια σιγά σιγά να παίρνετε πληροφορίες για να καταλάβετε αν είναι απάτη ή όχι. Αν συνήθως είναι απάτη, δεν θα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Και πάλι μπορεί να είναι μια πολύ καλά στημένη απάτη, να σας βρει και φωτογραφίες που να μοιάζουν ότι τις τράβηξε αυτός, να κάνει και κάποιο team viewer ή να έχει βρει κάποιο κόλπο με κάποιο φίλο του με κάποιο προϊόν και τελικά να μην σας στείλει το σωστό. Γενικότερα μπορείτε να πέσετε εύκολα θύμα απάτης. Υπάρχουν όμως αυτές οι συμβουλές που μπορώ να δώσω έτσι ώστε να το αποφύγετε όσο γίνεται. Τώρα ας πούμε ότι πέσαμε στην απάτη, μας έστειλε ένα προϊόν που δεν είναι καλό, κάναμε όλα τα βήματα, ας το πούμε έτσι, αν μπορεί να θεωρηθούν βήματα αυτά που είπα, και τελικά μας ήρθε ένα προϊόν που δεν δουλεύει. Δεν είναι σωστό, δεν είναι λειτουργικό. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Πραγματικά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Κάτι είδα στα σχόλια που γράψατε εδώ κάτω στην κοινότητα, κάντου μήνυση. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις μήνυση. Ίσα ίσα θα πληρώσεις νομίζω 100 ή 150 ευρώ στην αστυνομία για να κάνεις τη μήνυση, γιατί έχει κάποια παράβολα που πρέπει να πληρώσεις. Και μετά τι? Τα χρήματα σου δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις πίσω. Μιλάμε για μεταχειρισμένα προϊόντα που δεν έχουν καμία απολύτως εγγύηση. Αν πληρώσετε και παραλάβατε κάτι που δεν λειτουργεί, απλά κλαίτε τα χρήματά σας. Δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να το ψάξετε όσο περισσότερο μπορείτε, έτσι ώστε να σιγουρευτείτε ότι λειτουργεί και ότι δεν είναι απάτη, και να μιλήσετε με τον πολιτή, και πάλι σας λέω δεν είναι 100% σίγουρα τα πράγματα. Οπότε το τελευταίο αρνητικό που έχω γράψει εδώ πέρα είναι το ρίσκο. Οπότε ό,τι και να αγοράσουμε σε μεταχειρισμένο, υπάρχει η πιθανότητα να μην λειτουργεί σωστά. Μήπως σας καταπλάκωσα, μήπως είπα πάρα πολλά αρνητικά, γιατί το χαρτάκι μου με τα αρνητικά είναι γεμάτο από τη μια πλευρά, ενώ με τα θετικά δεν είναι τόσο γεμάτο. Πάμε να δούμε όμως και την θετική πλευρά των πραγμάτων. Η πρώτη είναι η εξοικονόμηση χρημάτων. Αν ψάξουμε αρκετά, έτσι, μπορούμε όντως να γλιτώσουμε χρήματα. Μπορούμε να βρούμε όντως καλές τιμές και να εξοικονομήσουμε χρήματα, και αν το πάμε και ένα βήμα παραπάνω, μπορούμε να αγοράζουμε κάποια πράγματα σε καλή τιμή και μετά να τα πουλάμε σε μια αυξημένη τιμή για να βγάλουμε και κάποιο κέρδος. Όμως, θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό, θέλει εμπειρία στα μεταχειρισμένα και θέλει γνώσεις. Για να βρούμε το σωστό προϊόν και στη σωστή τιμή, πολλά σίγμα εδώ πέρα τα είπα σου, πρέπει να γνωρίζουμε τις τιμές που είχαν πριν κάποιο καιρό τα μεταχειρισμένα, τις τιμές που έχουν τα αντίστοιχα καινούρια τώρα και τις τιμές που μπορεί να έχουν στο μέλλον αυτά τα μεταχειρισμένα που αγοράσαμε τώρα. Δηλαδή πρέπει να είστε και λίγο μάντες για να καταφέρετε, μάντες, μάλλον έτσι είναι η κλίση, σωστή δεν ξέρω, για να καταφέρετε λοιπόν να εξοικονομήσετε όντως χρήματα ή να βγάλετε και κάποιο κέρδος, πρέπει να έχετε μαντικές ικανότητες. Οπότε το μόνο θετικό που μπορώ να βρω εγώ είναι η εξοικονόμηση χρημάτων. Και αυτό υπό τις προϋποθέσεις που είπα. Χρόνο, γνώσεις, ρίσκο και αρκετό μα αρκετό ψάξιμο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέω εγώ, δεν αξίζει να ασχοληθεί κάποιος με μεταχειρισμένα, σωστά? Ναι. Δεν αξίζει να ασχοληθείτε με μεταχειρισμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι. Δεν αξίζει, γιατί αν δεν έχετε τις κατάλληλες γνώσεις, μπορεί εύκολα να πέστε σε μία απάτη. Μπορεί να νομίζετε ότι αγοράσατε κάτι που να ήταν ευκαιρία και στην ουσία να μην ήταν ευκαιρία, επειδή δεν γνωρίζετε πόσο έχουν τα αντίστοιχα καινούρια ή την διαφορά των επιδόσεων. Παίζουν πάρα πολλοί λόγοι για το αν αξίζει κάτι. Παίζει. Σε τι κατάσταση είναι? Τι χρήση έχει γίνει? Πόσα χρόνια υπάρχει, έχει εγγύηση, δεν έχει εγγύηση, και σε σχέση με κάποιο καινούριο τι διαφορά απόδοσης τιμής έχουν. Οπότε είναι πάρα πολλοί οι παράμετροι που παίζουν ρόλο για το αν αξίζει ή όχι το μεταχειρισμένο, και σίγουρα δεν είναι για όλους. Αλλά όπως έκατσα εγώ και τα έμαθα χωρίς να έχω κάποιον να με
διδάξει την τέχνη των μεταχειρισμένων, γιατί πιστεύω ότι όντως είναι μια τέχνη τα μεταχειρισμένα. Άρα μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Μικρά βήματα, δεν βιάζεστε και θέλουν πάρα μα πάρα πολύ ψάξιμο. Να δώσω και ένα προσωπικό παράδειγμα, γιατί πολύ σας καταράκωσα. Έχει τύχει να φτιάξω πριν 6 χρόνια έναν υπολογιστή i7 τέταρτης γενιάς, τότε θυμάμαι, με 980 που ήταν η κορυφή τότε, γύρω στο 1,5 χιλιάρικο, που σε καινούρια τα πράγματα είχαν γύρω στα 2,5 χιλιάρικα. Και εγώ ήδη κάποια πράγματα τα είχα βρει με εγγύηση, κάποια τα είχα βρει από δημοπρασίες στο eBay, κάποια τα είχα βρει από αντικατάσταση, οπότε ήταν και πάλι καινούρια, και κατάφερα να γλιτώσω πραγματικά ένα χιλιάρικο σε υπολογιστή που θα μου έβγαινε 2,5 χιλιάρικα. Μιλάμε για πάρα πολύ κέρδος. Πόσο καιρό έκανα όμως να βρω όλα τα πράγματα? Έψαχνα για ένα μήνα. Για να καταφέρω να συγκεντρώσω όλα τα πράγματα που χρειάστηκε εκείνος ο υπολογιστής, έψαχνα ένα μήνα για κάθε μέρα δεκάδες αγγελίες, και Ελλάδα και εξωτερικό, για να καταφέρω να φτιάξω όλο το σύστημα. Βέβαια, το πήρα 1,5 χιλιάρικο σε αντίθεση με τα 2 που πουλιόταν εκείνη την περίοδο, με τα 2,5 συγγνώμη, και μάλιστα κάποια πράγματα ήταν και καινούρια μέσα που είχα βάλει, και ένα χρόνο αργότερα κατάφερα και το πούλησα πάλι 1,5 χιλιάρικο. Στην ουσία είχα ένα high-end σύστημα για ένα χρόνο τσάμπα. Το θέμα είναι, ξαναλέω, έψαχνα ένα ολόκληρο μήνα για να καταφέρω να μαζέψω όλα τα πράγματα και κοίταζα και ξανακοίταζα αγγελίες κάθε μέρα για ώρες. Οπότε ναι, σίγουρα δεν είναι για όλους, παρόλα αυτά μπορούν να βγουν κάποια χρήματα από τα μεταχειρισμένα και να εξοικονομήσουμε αρκετά χρήματα. Οπότε το μόνο που μένει τώρα είναι να απαντήσω έτσι και μερικές ερωτήσεις που μου έχετε κάνει στο YouTube. Πώς μπορούμε να κρίνουμε αν ένα μεταχειρισμένο είναι καλό και δεν είναι σαβούρα? Μιχάλη, το είπα, δεν μπορούμε να το κρίνουμε ουσιαστικά αυτό. Το απάντησα προηγουμένως. Ποια κομμάτια του PC αξίζει κανείς να πάρει μεταχειρισμένα? Ρωτά εδώ CPU, GPU, RAM κτλ. Επίσης, πόσο παλιό προϊόν αξίζει να πάρει ή και αξίζει να είναι εκτός εγγύησης? Λοιπόν, τα πράγματα που συνήθως είναι πιο ανθεκτικά είναι η RAM και η SSD. Έχουν μέσα εξαρτήματα που δεν χαλάνε τόσο εύκολα. Τώρα, εγώ ξαναλέω, έχω φτιάξει και ολόκληρα συστήματα μόνο από μεταχειρισμένα. Οπότε το ζυγίζετε και βλέπετε. Και αξίζει να πάρουμε ένα παλιό προϊόν και αν είναι εκτός εγγύησης? Αξίζει, ανάλογα τις τιμές και τι θέλουμε να κάνουμε. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα που ήταν εκτός εγγύησης και δουλεύουν ακόμα και σήμερα. Για παράδειγμα, η κάρτα γραφικών που έχω μέσα τώρα στο σύστημά μου. Πάμε στην επόμενη. Τι χρειάζεται και πώς κάνεις κατάθεση στο λογαριασμό του άλλου? Τίποτα, απλά να έχεις ένα λογαριασμό, να σου δώσει το IBAN του, φαντάζομαι, και να του βάλεις τα χρήματα. Προσοχή όμως, να είσαι σίγουρος πριν κάνεις αυτή την κίνηση. Εξήγησέ μας πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτή η αγγελία που βλέπουμε είναι fake. Το είπα και προηγουμένως. Αν έχει πολύ χαμηλή τιμή, αν οι φωτογραφίες είναι ψεύτικες, δεν είναι δικές του, και αν δεν δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες. Κοίταξε τα λίγο αυτά εδώ και μίλα με τον πολιτή. Τα μεταχειρισμένα παιχνίδια είναι έμπιστα και ποιες είναι οι κύριες διαφορές ενός official με ένα μεταχειρισμένο? RG005. Δεν έχω αγοράσει ποτέ μεταχειρισμένα παιχνίδια, οπότε δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτήν εδώ την ερώτηση. Στην επόμενη, από πού να αγοράσω μεταχειρισμένα που είναι εγγυημένα λειτουργικά? Αυτό εδώ, Κυριάκο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αν μιλάμε για μεταχειρισμένα, τίποτα δεν είναι εγγυημένα λειτουργικό. Αυτό δεν το ξέρεις. Υπάρχουν όμως και τα refurbished, και υπάρχει και εδώ πέρα μια ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του μεταχειρισμένου με τα refurbished ανακατασκευασμένα? Βλέπω σε διάφορα site refurbished. Αξίζουν? Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν τι είναι τα refurbished. Refurbished είναι κάποια προϊόντα, π.χ. ας το πούμε υπολογιστές, που είναι μεταχειρισμένα, αλλά τα έχουν αγοράσει κάποια καταστήματα, έχουν κάνει κάποιο έλεγχο να δουν ότι όλα τα υποεξαρτήματα λειτουργούν κανονικά και τα πουλάνε με κάποια εγγύηση, συνήθως 6 μήνες ή ένα χρόνο. Στην ουσία είναι μεταχειρισμένα, τα οποία τα έχει έστω, μάλλον υποτίθεται, ελέγξει ένας τεχνικός και είναι σίγουρο ότι δουλεύουν και έτσι παρέχουν και κάποια εγγύηση. Όμως, τα refurbished σε πολλές περιπτώσεις, επειδή πρέπει να βγάλει κέρδος και ο μεσάζοντας, ας το πούμε έτσι, δεν έχουν καλές τιμές και δεν αξίζει κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους. Ή θα πάτε στα μεταχειρισμένα που θα ψάξετε για να έχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος, ή πηγαίνετε στα καινούρια. Σε πολλές σπάνιες, σε ελάχιστες βασικά, σε ελάχιστες περιπτώσεις, πολύ σπάνιες, αυτό ήθελα να πω, τα refurbished αξίζουν, οπότε συνήθως δεν τα προτείνω, ή ψάχνετε για μεταχειρισμένα ή πηγαίνετε σε καινούρια. Πώς μπορώ να ελέγξω πριν προχωρήσω στην αγορά ότι το προϊόν λειτουργεί κανονικά, και σε περίπτωση που δεν γίνεται και προχωρήσω σε αγορά αλλά το προϊόν δεν λειτουργεί, τι μπορώ να κάνω?
αν δεν μπορείς να το ελέγξεις και δεν λειτουργεί, ή το ελέγξεις και πάλι δεν λειτουργεί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορώ να διεκδικήσω κάπως τα χρήματά μου? Όχι. Δεν μπορείς να το αποδείξεις, δεν μπορείς να κάνεις πραγματικά τίποτα, Δημήτρη, δυστυχώς. Άλλη ερώτηση, πώς εμπιστεύομαι κάποιον που πουλάει κάθε μεταχειρισμένο? Νίκ, μιλάς μαζί του, κοιτάς να σου στείλει πραγματικές φωτογραφίες, τα είπα και πριν, τα βήματα που πρέπει να κάνετε, και απλά κόβεις τον άλλον. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Ο Γιώργος ρωτάει, φίλε Βασίλη, στα μεταχειρισμένα και ειδικά στις αγγελίες του Facebook, ειλικρινά δεν ξέρουν τι ζητάνε. Πώς βρίσκεις εσύ τις ευκαιρίες δηλαδή, και τα λοιπά. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες, όπως είπα και πριν, που πραγματικά ζητάνε υπέρογκα ποσά για τα πράγματα που πουλάνε. Πώς βρίσκω τις ευκαιρίες? Η λέξη κλειδί είναι ότι τις βρίσκω, αλλά πάρα πολύ δύσκολα. Για να βρεις κάποια ευκαιρία πρέπει πραγματικά να σκάψεις, και δεν το λέω σε μία μέρα, παιδιά. Εγώ για παράδειγμα τον υπολογιστή με τα 50 ευρώ έκανα κάποιες, έκανα 2 ή 3 εβδομάδες να βρω τα κομμάτια και να βρω, συνήθως ήταν, βασικά ήταν σχεδόν όλο μαζί, κάποιες αλλαγές έκανα εγώ, κάποιες ανταλλαγές για να το ολοκληρώσω, αλλά έψαξα πάρα πολλές αγγελίες, μίλησα με διάφορα άτομα για να καταφέρω να βρω την ευκαιρία. Γενικότερα η ευκαιρία θέλει πάρα μα πάρα πολύ ψάξιμο. Επόμενη ερώτηση, είναι καλό να παζαρεύουμε ή μπορεί ο κάτοχος του προϊόντος να μην μας προτιμήσει? Κοίταξε η τέκνο, ανάλογα τι παζάρι θα κάνεις. Εγώ συνήθως πάντα κάνω ένα παζάρι. Τώρα αν το γράφει ρητά στην αγγελία, δεν γίνονται παζάρια ή η τιμή όντως είναι καλή, εκεί πέρα δεν κάνεις παζάρια. Αλλά συνήθως αν δεν είσαι και πολύ απαιτητικός και σκληροπυρηνικός στο παζάρι σου, δεν έχουν προβλήματα από την εμπειρία που έχω εγώ, και ίσως καταφέρεις και ρίξεις την τιμή, έστω και λίγο. Αξίζει να φτιάξεις ένα PC αποκλειστικά από μεταχειρισμένα κομμάτια? Αναλόγως. Γιατί τη δουλειά το θέλεις, τι χρήση έχουν γίνει σε αυτά τα κομμάτια, τι τιμές θα βρίσκεις σε σχέση με καινούριο, και είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Εγώ το είχα κάνει όπως και είπα πριν στο παράδειγμα, και ναι, άξιζε. Για μεταχειρισμένα hardware πιστεύεις είναι απαραίτητο να τα δούμε, να δούμε το προϊόν από κοντά μας, θα έχει γράψει και σε γκρίκλεις εδώ πέρα ο φίλος μας ο Θωμάς και δεν τα καταλαβαίνω, και να το δοκιμάσουμε? Δεν είναι απαραίτητο να τα δεις από κοντά, γιατί και να το δεις από κοντά εκείνη τη στιγμή μπορεί να δουλέψει. Για παράδειγμα, εγώ τις περισσότερες αγορές που έχω κάνει, επειδή βρίσκομαι Πάτρα και συνήθως τα πράγματα είναι Αθήνα, λέω εγώ για παράδειγμα, επειδή έχει τον περισσότερο κόσμο, δεν τα έχω δει από κοντά. Τώρα, αν συναντηθείτε με κάποιον στον δρόμο και σου τη δείξει, ας πούμε, την κάρτα γραφικονάτη, είναι εδώ, είναι καλή, πάλι δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές αγορές λοιπόν που δεν τα έχω δοκιμάσει από κοντά, και μου έχει βγει σε καλό μέχρι στιγμής. Αυτές ήταν εδώ πέρα κάποιες από τις ερωτήσεις. Κάποιες ήταν διπλές, κάποιες ήταν τριπλές, οπότε δεν χρειάστηκε να τις απαντήσω. Πιστεύω απάντησα στα περισσότερα θέματα. Αν έχετε ακόμα κάποια απορία, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μην μου γράψετε όμως, Βασίλη, αξίζει να αγοράσω αυτόν εδώ τον υπολογιστή με αυτά τα κομμάτια? Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, παιδιά, να κοιτάξω αν αξίζει ή δεν αξίζει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε εσείς εμπειρικά. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Επίσης, μην μου στέλνετε μηνύματα, Βασίλη, μπορείς να μου φτιάξεις έναν υπολογιστή με 100 ευρώ? Δεν μπορώ να σας κάνω, για όλους τους λόγους που είπα πριν. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ψάξιμο. Το μεταχειρισμένο είναι ένα σπορ που πρέπει να το μάθετε μόνοι σας, να ασχοληθείτε, να ψάξετε, ίσως και να φάτε τα μούτρα σας. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας και να σας πει, ορίστε, αυτά εδώ θα πάρεις, πήγαινε αγόρασέ τα. Επίσης, αν δεν έχετε τα χρήματα να αγοράσετε τα πράγματα τώρα, μην ψάχνετε μεταχειρισμένα. Οι ευκαιρίες που έχει τύχει όλα αυτά τα χρόνια να βρω είναι επειδή είχα τα χρήματα και τα αγόρασα κατευθείαν. Για παράδειγμα, τον υπολογιστή με τα 50 ευρώ, αν δεν είχα τα 50 ευρώ να τον αγοράσω, ωραία, θα την έβλεπα την ευκαιρία, αλλά θα έφευγε, ίσως το αγόραζε κάποιος άλλος. Οπότε, δεν κοιτάτε πράγματα μεταχειρισμένα, τουλάχιστον αν ενδιαφέρεστε για αγορά, και θα το εξηγήσω στη συνέχεια αυτό, αν δεν έχετε τα χρήματα. Γιατί αν βρείτε την ευκαιρία και δεν έχετε τα χρήματα, δεν μπορείτε να την αξιοποιήσετε. Ο λόγος να κοιτάτε μεταχειρισμένα χωρίς να έχετε τα χρήματα είναι για να δείτε λίγο πώς δουλεύει η αγορά. Κάτι που το κάνω κι εγώ έτσι συχνά για να καταλάβω λίγο πού βρισκόμαστε. Οπότε ναι, μεταχειρισμένα θα ψάξετε είτε για να ενημερωθείτε πώς δουλεύει η αγορά, αλλά όταν θέλετε να κάνετε όντως να αγοράσετε κάποια πράγματα, θα έχετε τα χρήματα στην τσέπη. Δεν περιμένετε να βρείτε πρώτα το μεταχειρισμένο και μετά να μαζέψετε τα χρήματα, γιατί 100%, άντε 99% δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα, ειδικά αν είναι σε καλή τιμή, όταν θα έχετε τα χρήματα. Το βίντεο τράβηξε πάρα πολύ, αλλά είναι ένα αγαπημένο θέμα. Τα μεταχειρισμένα είναι κάτι που αγαπάω και ασχολούμαι και θα συνεχίσω να ασχολούμαι. Ξαναλέω όμως, δεν είναι κάτι για όλους.
Αν κάτι δεν απάντησα, ρωτήστε με κάτω στα σχόλια. Για κάποιους ίσως είναι κουραστικό αυτό το βίντεο γιατί τράβηξα αρκετά, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά πολλούς, οπότε πιστεύω άξιζε να αναλύσουμε λίγο τα πράγματα παραπάνω και γιατί όχι να πω και κάποια πράγματα δύο και τρεις φορές, γιατί πολλές φορές επαναλαμβανόμουν μέσα στο βίντεο επίτηδες, γιατί θέλω να τονίσω και κάποια πράγματα, όπως τα μεταχειρισμένα δεν είναι για όλους. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, πατήστε την εγγραφή και το καμπανάκι έτσι ώστε να ενημερώνεστε για καινούργια ενδιαφέροντα βίντεο. Επίσης θα βρείτε κουμπί συμμετοχής σε αυτό το κανάλι που πατώντας το με βοηθάτε πάρα πολύ, στηρίζετε τη δουλειά μου και έχετε και κάποια πλεονεκτήματα, μπορείτε να το τσεκάρετε. Θα βρείτε στην περιγραφή social media δικά μου, Facebook, Instagram, ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν εδώ, να περνάτε καλά, περιμένω τις απορίες σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!